Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε και έχουμε και δύο donations, θα τα πούμε. Γιατί δεν βάζεις το Γαλανόπουλο, ας πούμε, τον ξεκινάει λεωφόρο? Γιατί είναι καλά και οι δύο. Οι άλλοι σου λέει θα παίξουμε τους βασικούς μου, Σιμάνσκι και Γιόνσον. Γιατί τι είχε, ότι στη λεωφόρο δεν ήταν καλά και οι δύο? Στη λεωφόρο, ρε παιδί μου, Σιμάνσκι δεν ήταν καλά, δεν ήταν έτοιμος, δεν μπορούσε να παίξει. Άμα έχεις 40 παίκτες, έτσι όπως το λες, πάντα θα βρεις κάποιον. Καταλάβεις, και η ΑΕΚ έχει πάρα πολλούς παίκτες. Όχι, λέω επειδή έχεις ένα ματς στο οποίο είσαι αποδεδειγμένα καλός. Πολύ καλός. Έχεις ξεκινήσει με μια δεκάδα συγκεκριμένη. Γιατί την αλλάζει αυτό? Θα μου πει αλλάζει ο αντίπαλο. Οκ. Okay. Αλλάζει γιατί ο αντίπαλο. Εντό έδρα. Είναι πολύ φυσιολογικό κάτι να αλλάξει, γιατί θέλει και οι παίχτε που να έχουν ένταση στο παιχνίδι του. Okay, ναι. Και εννοείται ότι ο Αλμέιδα μα έχει πει ότι όλοι οι παίχτε είναι σε ένα επίπεδο ανταγωνισμού. Αποδείχτηκε αυτό. Ίδιο και το απέδειξε αυτό φέτο όλη αυτό τη χρονιά. Έτσι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι γιατί αργεί. Βασικά δεν το βάζει καθόλου. Και ρωτάει και ένα φίλο. Έκανε και donate. Ο Φανφέρτ γιατί δεν παίζει? Εντάξει τώρα αυτό. Πάλι αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί ναι, αν ξέρει κάποιο, ρωτάει. Ξέρουμε, να το πω λίγο, ο Μανούσος είναι ο Λέριος. Έβαλε λέει, το Ζήνη. Ξέρει κανείς γιατί δεν βάζει Φανφέρτ. Έβαλε 2 ευρώ το Ζήνη. Καλά, αυτό που δεν παίζει είναι ο καλύτερο. Και ο Φωτόπουλος ο Μαρίνος, ναι, 2 ευρώ, Σλούκας για 3. Σλούκας για 3 και το έβαλε. Αυτό που δεν παίζει είναι ο καλύτερο. Δηλαδή, αν έμενε ο Ζήνη μέσα και έπαιζε τον γκολ, θα έλεγε κανένα γιατί δεν έβαλε το Φανφέρτ. Αυτή είναι η μεγάλη φάση που ξέχασα του Λιβάη Γκαρσία, που είναι στο ένα εναντίον ενός και σουτάρει πάνω του τερματοφύλακα. Ο Ζήν είναι μόνος του, έτσι. Του κάνει βέβαια ωραία άμυνα και ο Ντόι. Πάντως κάνει μεγάλο. Λάθος που δεν της πάει. Εντάξει, αριστερά. Και επιθετικός θα πάει να κάνει ατομική ενέργεια, αλλά ο μικρός είναι μόνος του. Αν τη δώσει τον γκολ. Εντάξει, όμως είμαι ο Λιβάη Γκαρσία, πάνω από το πρωτάθλημα. Θα τη δώσω να τη βάλει ο Ζήν, να αποθέσει και ο Ζήν. Αν τον δεις μπροστά σου, πάλι το πρωτάθλημα παίρνεις, γιατί ο Ζήν είναι μόνος του. Βασικά, Κώστα, πες αυτό. Νομίζω ότι το έχεις πει ότι μια assist είναι καλύτερα από ένα γκολ. Ναι, αλλά είμαι ο Λιβάη και θα το βάλω εγώ και θα γράψω το όνομά μου στην ιστορία της ΑΕΚ. Προς το παρόν είμαστε δεύτεροι. Με αυτό που αποφάσισε να κάνει ο Λιβάη Γκαρσία. Πάντως, αν το δείτε με το που το κάνει. Αν το κάνει δείτε και με το που ωραία κίνηση ξαμαρκάρε το μικρό. Όχι, αν το αντιλαμβάνετε και αυτό γιατί πέφτει κάτω μετά και πιάνει το. Δεν ξέρω, δεν το είδα, αλλά μπορούσε να κάνει πάσα να κάνει εύκολα γιατί έμπαινε και τον έβλεπε. Δεν τον έβλεπε. Το κεφάλι κάτω είχε τελικά.